Αγαπητοί φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εκ μέρους της Λέσχης Φίλων του ΚΚΕ στο Τορόντο, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την παρουσία αλλά και τη βοήθειά σας για την πραγματοποίηση της σημερινής μας συγκέντρωσης. Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί βρίσκεται μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σύντροφος Δημήτρης Κουτσούμπας. Επικεφαλής αντιπροσωπείας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, καθώς και υποψήφοι ευρωβουλευτές του Κόμματος, οι σύντροφοι Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος και Κώστα Γουλιάμος. Είμαστε χαρούμενοι και μας γεμίζουν θάρρος οι αγώνες που προηγήθηκαν, τους οποίους και δώσαμε από κοινού, με ανθρώπους που συμπορεύτηκαν με το ΚΚΕ, τόσο στις εκλογικές μάχες που προηγήθηκαν, όσο και στην καθημερινή μας δράση. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα, τη συμμετοχή μας σε μεγαλειώδεις διαδηλώσεις των Παλαιστινίων εδώ στο Τορόντο. Άλλωστε, η επαφή με τους Έλληνες μετανάστες επιβεβαιώνεται η εκτίμηση ότι εκφράζεται μια τάση αμφισβήτησης της κυριάρχης πολιτικής, την οποία ωστόσο μέσα από την ένταση της ιδεολογικής και πολιτικής μας δράσης οφείλουμε να ενισχύσουμε. Οι Έλληνες μετανάστες μπορούν στις επερχόμενες ευρωεκλογές του Ιούνιου να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα αντεπίθεσης με την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του ΚΚΕ. Τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ και εδώ στον Καναδά δίνουμε την υπόσχεση ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για την επιτυχία των στόχων μας για να βγει το ΚΚΕ ακόμα πιο δυνατό. Και από αυτό το βήμα σε καλούμε όλους σας να συμπορευτείτε με το κόμμα μας, με το ΚΚΕ, για να στείλουμε ένα μήνυμα πως οι Έλληνες μετανάστες που οι πολιτικές τους οδήγησαν στην ξενιτιά εμπιστεύονται και στηρίζουν με την ψήφο τους τη μοναδική αντιπολίτευση. Το μόνο κόμμα που βρίσκεται απέναντι σε κάθε αντιλαϊκή και εχθρική για τους λαούς πολιτική, το ΚΚΕ.